Φέτος δείχνεις να είμαι στην ομάδα 5-6 χρόνια. Δηλαδή δείχνει πολύ αυτοπεποίθηση, πατάει καλά. Τι έχει συμβεί αυτό το διάστημα της πρώτης χρονιάς που πλέον του δίνει αυτή την εικόνα? Το βασικό είναι ότι φέτος ξεκινάω την προετοιμασία από την αρχή. Πέρσι ήρθα στο τέλος της προετοιμασίας και χρειάζεται χρόνο για να μάθεις την ομάδα, τους καινούριους συμπαίκτες, όπως παίζουν. Τώρα είμαι ένα χρόνο στην ομάδα, ξέρω καλύτερα τα πράγματα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Τι ποσοστό το πραγματικό λέω μας είδαμε πέρσι, για να καταλάβουμε εκείνος που βλέπουν αυτό. Μέχρι την αλλαγή όπου άλλαξαν όλα και για μένα και μετά έδωσα κάποια πράγματα, σίγουρα μπορώ πολύ περισσότερα και το σημαντικό τώρα είναι να δουλέψουμε σκληρά για να φτάσουμε σε ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο, να πιέσουμε όλοι τους εαυτούς μας και να είμαστε έτοιμοι στις 26 Ιουλίου που ξεκινάει η σεζόν. Πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς και επειδή είχε πάρα πολλούς, δεν μπόρεσε ποτέ να βρει ρυθμό και ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Φέτος σκέφτεται να και σε προσωπικό επίπεδο να το διαχειριστεί σαν πρόβλημα, να προσέξει πάρα πολύ. Ελπίζω φέτος τα πράγματα να είναι καλύτερα. Είναι πολύ άσχημο για κάθε παίχτη να έχει τραυματισμούς. Χάνεις το ρυθμό σου, δεν μπορείς να μπεις να παίξεις στο γήπεδο να δείξεις αυτά που πραγματικά αξίζεις. Και ελπίζω αυτή τη χρονιά να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Αν μου ζητάτε το λόγο γιατί συνέβη αυτό και γιατί είχα αυτά τα προβλήματα τραυματισμού την περασμένη σεζόν, είναι γιατί ήμουν πολύ κουρασμένος. Είχα ουσιαστικά μόνο 2 μέρες διακοπές από την προηγούμενη σεζόν και είχα ξεκινήσει ήδη προετοιμασία με την προηγούμενη ομάδα μου. Είχα παίξει προκριματικά στο Europa League και 5 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Μπήκα στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ χωρίς να έχω καθόλου περιθώριο, γι' αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Οι συμπαίκτες του έχουν μιλήσει για θέματα που έχουν αλλάξει και αφορούν την οργάνωση. Και ο ίδιος πιστεύει ότι σε αυτό το κομμάτι είναι καλύτερα τα πράγματα φέτος? Φυσικά, κάθε ποδοσφαιριστής έχει το δικό του τρόπο που προετοιμάζεται για την προπόνηση, είναι ξεχωριστός. Βέβαια, φέτος έχουμε 2 ακόμα ανθρώπους που μας βοηθούν πολύ στο συγκεκριμένο τομέα. Έχουμε τους φυσικοθεραπευτές και κάθε ένας μπορεί να βοηθήσει στο συγκεκριμένο κομμάτι, φυσικά και είναι ευπρόσδεκτος στην ομάδα. Έχει και αυτό την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα πρώτα, σε αυτό το πρώτο σχέδιο της προετοιμασίας έχει κάνει περισσότερα πράγματα από αναμενόμενα. Σε σχέση φυσικά και με την εμφάνιση που είδα στην Club Brugge. Δεν μπορώ να συγκρίνω το τι συμβαίνει φέτος με το τι συνέβη πέρσι, για παράδειγμα, γιατί είναι η πρώτη μου προετοιμασία στην ομάδα. Είναι αλήθεια ότι πάμε καλά μέχρι στιγμής. Υπάρχουν βέβαια ακόμα πολλά περιθώρια εξέλιξης. Έχουμε πράγματα να δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι μέχρι το πρώτο παιχνίδι. Φυσικά είμαστε λίγο κουρασμένοι, αλλά είμαστε χαρούμενοι. Τα πράγματα μέχρι στιγμής πάνε αρκετά καλά. Δεν έχουμε τραυματισμούς και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Θεωρώ ότι η φιλοσοφία και η προσέγγιση του παιχνιδιού δεν θα αλλάξει πολύ σε σχέση με ό,τι είδαμε στο τέλος της προηγούμενης σεζόν και στα play-off, διότι ο προπονητής είναι ο ίδιος. Σίγουρα έχουμε αρκετούς νέους παίχτες αυτή τη στιγμή και μέχρι στιγμής έχουν αποδώσει καλά για την ομάδα, μας έχουν βοηθήσει γιατί μας έχουν προσδώσει ποιότητα και εμπειρία. Είναι ποδοσφαιριστές που δεν είναι νεαροί, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι η φιλοσοφία του παιχνιδιού θα είναι πάνω κάτω η ίδια με το τέλος προηγούμενης σεζόν. Θα θέλει να μας πει λίγο για τον κύριο Κοβάσεβ, γιατί μας συστήθηκε ως άνθρωπος ο οποίος τον βοήθησε πολύ. Και είναι εδώ στην προετοιμασία για να βοηθήσει και τους συμπαίκτες του, αν χρειαστεί. Την περασμένη σεζόν μου είπαν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στο Βελιγράδι ο οποίος μπορεί να με βοηθήσει να επανέλθω από τον τραυματισμό μου και έτσι πήγα εκεί, έμεινε για 1 εβδομάδα. Έκανα 4-5 ώρες την ημέρα θεραπεία, έκανα προπόνηση και όντως με βοήθησε να παίξω στα play-off, το οποίο ήταν δύσκολο γιατί είναι πολύ απαιτητικός ο ρυθμός σε μια τέτοια διαδικασία. Παίζεις κάθε 2-3 μέρες. Φυσικά και ήμουν πολύ κουρασμένος κατά τη διάρκεια του play-off, αλλά δεν είχα καθόλου πόνο και θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι αυτή τη σεζόν. Να ρωτήσω λίγο πιο συγκεκριμένα για το νέο ΠΑΟΚ. Είπε ότι ήρθαν παίκτες που είναι και ποιοτικοί και εμπειροί. Ένα πρώτο συμπέρασμα από όσους βλέπουμε τα παιχνίδια της ομάδας είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι και πιο γρήγορος. Φέτος έχει περισσότερη ταχύτητα, κυρίως με τον Μάτος, με τον Τζαν Μακάβος, ενδεχομένως και με τους άλλους, αλλά με αυτούς κυρίως. Συμμερίζεται αυτή την άποψη ότι ο νέος ΠΑΟΚ θα είναι και ένα επίπεδο πάνω σε ταχύτητα?
Σίγουρα η ταχύτητα στο ποδόσφαιρο είναι πάντα καλή, ειδικά όταν μιλάμε για το κομμάτι της επίθεσης. Συμφωνώ ότι ο Τζαλ Μακάμπος είναι ένας πολύ καλός, ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μου αρέσει πολύ. Και ο Λεωμάτος το ίδιο, και οι δύο τους τα πήγαν πολύ καλά στο παιχνίδι με την Μπρίζ από τη δεξιά πλευρά. Και θεωρώ ότι θα μας βοηθήσουν σε μια δύσκολη σεζόν που περιμένουμε να έχουμε. Πόσο πολύ του κόστησε το γεγονός ότι κατά στιγμή είναι εκτός εθνικής ομάδας και το ίδιο στον γύρο? Φυσικά ήμουν λίγο απογοητευμένος για το γεγονός ότι δεν κλήθηκα να συμμετάσχω στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Για έναν ποδοσφαιριστή είναι πάντα σημαντικό και ωραίο να παίζει σε τέτοιου είδους διοργανώσεις. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, είχα το χρόνο να ξεκουραστώ, να δω την οικογένειά μου, να πάω διακοπές που την προηγούμενη χρονιά δεν είχα τη δυνατότητα να το κάνω. Από εκεί πέρα, σε δύο χρόνια έχουμε Μοντιάλ. Ελπίζω μέσα από τις εμφανίσεις μου με τον ΠΑΟΚ να είμαι μέσα στην εθνική ομάδα, να δούμε ποιους ποδοσφαιριστές θα καλεί ο προπονητής στα προκριματικά για το Μοντιάλ. Και πάνω απ' όλα, εύχομαι να είμαι καλά στην υγεία μου για να μπορώ να διεκδικήσω μια θέση. Την Παρασκευή υπάρχει κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Αν προτιμάει κάποιον αντίπαλο, θεωρώντας το πιο αδύναμο από τους υπόλοιπους, ή απλά τον εξετάρει κάποιος από τους πέντε πιθανούς αντιπάλους? Όχι, δεν έχω κάποια προτίμηση. Όποιος είναι να έρθει, θα έρθει. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι μια ομάδα θα είναι καλύτερη ή χειρότερη για τον ΠΑΟΚ. Κάθε ομάδα έχει τη δική της ποιότητα. Το σίγουρο είναι ότι όλες οι ομάδες, όποιοι και αν βρεθεί απέναντί μας, θα έχει πρόβλημα στο να έρθει να παίξει την Τούμπα με τον κόσμο μας να μας υποστηρίζει. Επειδή έχει την εμπειρία του Champions League, ποιο θεωρεί το κλειδί για να μπορέσει μια ομάδα να βρεθεί ο Μιλούς? Και δεύτερον, ένα σχόλιο για τον παίκτη που είναι τον backup του ουσιαστικά, τον Δημήτρη τον Γιαννούλη. Ο δρόμος για το Champions League είναι μακρύς και είναι και δύσκολος. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια και φυσικά να έχουμε και την τύχη μαζί μας. Είναι πάντα απαραίτητο να έχεις τύχη για να προχωρήσεις. Από εκεί πέρα, εμείς πρέπει να το πιστέψουμε. Αν δεν το πιστεύουμε, δεν υπάρχει και λόγος να αγωνιστούμε. Έχουμε την ποιότητα να τα καταφέρουμε. Και θα πρέπει να διεκδικήσουμε όλες τις πιθανότητες που έχουμε. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά το Γιαννούλη, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Είναι νεαρός, δουλεύει καλά στις προπονήσεις, είναι γρήγορος, του αρέσει να βγαίνει μπροστά στην επίθεση και θεωρώ ότι μπορεί να μας βοηθήσει. Ένα σχόλιο έγινε ένα χρόνο στην Ελλάδα. Έχει φανεί κάτι παράξενο στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Η οργάνωση είναι το πιο περίεργο, ειδικά αυτό που συνέβη την περασμένη σεζόν, όταν περιμέναμε για το κύπελο τι θα γίνει και για τα play-offs. Ήμασταν τρεις εβδομάδες χωρίς να δώσουμε κάποιον αγώνα και ξαφνικά πάλι το πρόγραμμα άλλαξε. Αυτό είναι αυτό που μου ξενίζει. Από εκεί πέρα, το ελληνικό πρωτάθλημα μου αρέσει. Έχει καλές ομάδες, έχει καλή ατμόσφαιρα, έχει καλά γήπεδα. Θεωρώ ότι η οργάνωση είναι το πρόβλημα και ελπίζω αυτή τη σεζόν να αλλάξει κάτι.